Θέλω να πάμε και είναι τιμή μας που τον φιλοξενούμε, στον κύριο Γιώργο Περιβολιώτη, τον πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγος μηχανικός και πραγματογνώμονας, να τον ευχαριστήσω θερμά και να τον καλησπερίσω στην Κρήτη. Κύριε Περιβολιώτη. Καλησπέρα σας. Δύσκολες στιγμές. Καλησπέρα σας. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές. Καλούμαστε όλοι να διαχειριστούμε μια τραγωδία. Και από το επιστημονικό κομμάτι βέβαια, αναφέρομαι σε επιστήμονες και δημοσιογραφικά. Επειδή παρακολουθώ πραγματικά τις τοποθετήσεις σας, θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Παράγοντας φιάλη υγραερίου, η έκρηξη παραπέμπει σε ανάφλεξη αερίου. Τουλάχιστον από τα πρώτα στοιχεία αυτού που έχω δει και εγώ, όπως και όλοι σας, το είδος της έκρηξης φαίνεται ότι υπάρχει, συναντάται σε κάποια έκρηξη αερίων. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Τώρα δεν γνωρίζω τι μπορεί να υπήρχε μέσα ή τι δεν υπήρχε. Αυτό σίγουρα θα το βρουν οι συνάδελφοι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι. Και θα βρουν όλα τα αίτια. Πάντως η πρώτη εικόνα, αυτός ο σχηματισμός είναι σχηματισμός κάποιου αερίου, έφλεκτου αερίου. Αέριο το οποίο πιθανότατα γιατί... να ήταν στο εστιατόριο... Το πιο πιθανό κατά τη δικιά μου την εκτίμηση, ναι, είναι κάποια, ναι, μπουκάλα υγρά αερίου, προπανίου από αυτές που έχουν στο κηλικείο που υπήρχε. Βέβαια, όπως άκουσα, δηλώθηκε ότι δεν υπάρχουν, αλλά αυτό δεν το ξέρω. Σας λέω ποια είναι η εκτίμησή μου χωρίς να ξέρω τι υπάρχει πρώτη μέσα. Πρώτη εικόνα και εκτίμηση. Ακούμε τον εξής όρο, κύριε Περιβολιώτη. Positive Train Control. Ένα σύστημα, το οποίο η δουλειά του ποια είναι και για ποιο λόγο δεν είχε τοποθετηθεί. Τα συστήματα που είτε που υπάρχουν είτε που ήταν για να τοποθετηθούν δεν μπορώ να τα γνωρίζω με ακρίβεια. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι το εξής, ότι δεν θέτουμε σε λειτουργία ένα σύστημα αν προηγουμένως δεν έχουμε εξετάσει εντελεχώς την ασφάλειά του. Την ασφάλειά του την εξετάζουμε βάζοντας όλους τους παράγοντες μέσα, ακόμα και αυτού του ανθρώπινου λάθους. Μια και αν θέλετε, το ανθρώπινο λάθος θα γίνει, θεωρούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Συνεπώς, φροντίζουμε, αφού κάνουμε μία ανάλυση των κινδύνων που πιθανόν να υπάρχουν από κάποιες αστοχίες υλικών, ανθρώπινα λάθη ή άλλους παράγοντες, και επιλέγουμε τις κατάλληλες ασφαλιστικές διατάξεις. Αυτές μπορεί να είναι σε πρώτο στάδιο από την ειδοποίηση ότι κάτι συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, εδώ είχαμε για 12 ή 15 λεπτά περίπου να κινούνται δύο τρένα με αντίθετη κατεύθυνση στην ίδια ράγα. Αποδείχθηκε της πράγμασης ότι δεν υπήρχε κάποιο στοιχείο που να μπορεί κάποιος να το δει αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε η ειδοποίηση. Σας διακόπτω και ζητώ συγγνώμη, ενδοεπικοινωνία, ενδοσυνεννόηση σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται, καθώς από ό,τι διαβάζουμε δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Αυτό διάβασα και εγώ. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς τις διαδικασίες, αλλά αυτό που διάβασα και εγώ, και αν θέλετε με έκπληξή μου, είναι ότι δεν υπήρχε. Συνήθως λέμε λοιπόν ότι όταν μελετάμε ένα σύστημα, φροντίζουμε η πρώτη ασφαλιστική διάταξη, αν μπορούμε να πούμε το πρώτο επίπεδο, να είναι το επίπεδο της ενημέρωσης, ότι κάτι γίνεται, κάτι πάει στραβά, κάτι δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Και το δεύτερο επίπεδο είναι, αν δούμε αυτό που πάει στραβά, πώς μπορούμε να το διορθώσουμε ή, αν το θέλετε, πώς μπορούμε να περιορίσουμε ή να εξαλείψουμε τις επιπτώσεις τους. Μπορεί και να περιορίσουμε, δηλαδή καμιά φορά μπορεί να μην τις εξαλείψουμε τελείως. Εδώ δυστυχώς, από ό,τι φάνηκε, δεν υπήρχαν ούτε αυτά τα συστήματα, τουλάχιστον σε αυτό το τμήμα της γραμμής, όπως έμαθα στη συνέχεια. Οπότε είχαμε ένα ανθρώπινο λάθος, δεν υπήρχε καμία απολύτως δικλίδα ασφαλείας. Ναι. Δεν υπήρχε καμία δικλίδα ασφαλείας. Και κοιτάξτε, δείτε, στα συστήματα στα οποία ένα λάθος στην ασφάλεια μπορεί να κινδυνεύσουν όχι ένα, αλλά πολλά άτομα και μάλιστα να κινδυνεύσει η ζωή τους, τότε οι δικλίδες ασφαλείας δεν είναι μία, είναι πολλαπλές και η μία επικαλύπτει την άλλη. Δηλαδή, δεν μπορούσε, είναι το ανθρώπινο σφάλμα που μπορεί να γίνει. Έπρεπε να υπάρχει μια άλλη δικλίδα ασφαλείας που να ανοιχνεύει αυτό το ανθρώπινο σφάλμα, μια άλλη δικλίδα ασφαλείας που να αποτρέπει αυτό το ανθρώπινο σφάλμα και επιπλέον να υπάρχει και μια τρίτη, τέταρτη, αν το θέλετε, η οποία να επικαλύπτει όλες τις προηγούμενες. Οπότε, αν κάτι πάει στραβά στις προηγούμενες, να μπορέσει αυτή να ενεργήσει. Θεωρώ ότι υπήρχαν κάποια συστήματα, κάποιος σχεδιασμός, ο οποίος δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Για ποιους λόγους τώρα ένας σχεδιασμός δεν υλοποιείται, να ένα ερώτημα. Από τη μία και από την άλλη, μιλάμε για μία ευθύνη ενός σταθμάρχη
Και θέλω να σας ρωτήσω το βάρος της συνολικής ευθύνης που πρέπει να πέσει. Πρέπει να πέσει σε έναν άνθρωπο, να πέσει σε ένα μηχανισμό γενικότερα. Το βάρος της συνολικής ευθύνης πέφτει σε αυτόν που θέτει το οποιοδήποτε σύστημα σε λειτουργία χωρίς να έχει φροντίσει, να έχει μελετήσει για την ασφαλή του λειτουργία. Έστω να έχει πάρει κάποια μέτρα. Ξέρετε, συνήθως υπάρχουν αυτά τα μέτρα και καλούμαστε εμείς οι πραγματογνώμες και βλέπουμε γιατί δεν δούλεψαν. Γιατί συνήθως υπάρχει το τρίτο επίπεδο που λέει υπάρχουν τα μέτρα, αλλά γιατί δεν δούλεψαν. Εδώ δεν φτάσαμε ούτε καν στο δεύτερο επίπεδο. Που είναι ότι δεν υπήρχαν. Γι' αυτό δεν φτάσαμε στο, δεν προχωρήσαμε στο αν δούλεψαν ή όχι. Πώς πρέπει να διαχειριστούμε την επόμενη μέρα? Να διαχειριστούμε την επόμενη μέρα φροντίζοντας πάνω απ' όλα την ασφάλεια, όχι μόνο σε λόγια, αλλά και σε έργα. Και να θεωρήσουμε ότι η ασφάλεια σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θυσιάζεται στο βωμό του οποιοδήποτε κέρδους, συμφερόντων και οτιδήποτε άλλο θεωρήσετε. Μάλιστα. Κύριε Περιβολιώτη, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ. Καλώς σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.